Τη Μεγάλη Τετάρτη στις 5 το απόγευμα θα γίνει η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια με τον Πρωθυπουργό, όπου αναμένεται ο Λουκάς Παπαδήμος να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Νωρίτερα πρόκειται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Παπαδήμος θα απευθύνει δημόσιο μήνυμα στους πολίτες. Οι εκλογές θα διεξαχθούν εκτός απρόπτου στις 6 Μαΐου. Δρυμία επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά για τις θέσεις που εξέφρασε στη χθεσινή συνέντευξή του στο Μέγκα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της αποτίμησης του κυβερνητικού έργου πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Ασκώντας κριτική και απαντώντας επί της ουσίας στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βενιζέλος ουσιαστικά έδωσε ένα περίγραμμα του προγραμματικού λόγου που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πρωτοφανής ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα και την εκπομπή ανατροπή που διεξήχθη στο διάστημα από 5 έως 9 Απριλίου με αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ατόμων. Σύμφωνα με την έρευνα, πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, με τα ποσοστά των δύο κομμάτων να παραμένουν σχετικά χαμηλά, ενώ την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζουν 8 κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Αυγή. Τα ποσοστά των κομμάτων της αριστεράς είναι αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, αλλά χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση του Φεβρουαρίου. Ειδικότερα τα ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου είναι ΠΑΣΟΚ 14,2%, Νέα Δημοκρατία 18,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8%, Λαός 4%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, Οικολόγοι Πράσινοι 1,5%, Δημοκρατική Συμμαχία 2,5%, Δημοκρατική Αριστερά 5,9%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7%, Χρυσή Αυγή 3,1%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει σε ποσοστό 19,2%. Με τις τιμές των καυσίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θα γίνει η φετινή έξοδος του Πάσχα. Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για την έξοδο των εδρομέων, ωστόσο η απεργία της ΠΝΟ έστριψε αρκετούς εκδρομείς σε χερσαίους προορισμούς.